Καλημέρα και σε εσάς. Καταρχήν διαγραφήκατε και από το πρόσωπο της ημέρας εσείς βγαίνατε, έτσι. Βέβαια. Διαγραφήκατε και από το κόμμα. Εγώ βουλευτής Γρεβενών, έγινα γι' αυτό, δεν πειράζει. Ναι, αλήθεια είναι. Διαγραφήκατε και από το κόμμα. Ναι, βεβαίως. Α, υπάρχει διαγραφή και από το κόμμα. Πέστε μας λίγο, κύριε Πάτση. Καταρχήν, εσείς είναι τρία τα πεδία. Το πρώτο έχει να κάνει με την εταιρεία που ιδρύθηκε το 2010. Δεν ήσασταν βουλευτής. Αυτό αγοράζει κόκκινα δάνεια η συγκεκριμένη εταιρεία. Αλλά είναι έκανε μία και μοναδική συναλλαγή, γιατί ήταν μία απόφαση που έγινε σε συμφωνία με την τράπεζα, με την τότε Διοίκηση Τράπεζας Πειραιώς. Αποσβεσθέντα και διαγραφέντα δάνεια 98-2003, για τα οποία είχαν εξαντληθεί όλες οι νομικές ενέργειες και δεν μπορούσε πλέον να γίνει η ίσπραξή τους δυνατή. Ήταν επιπτή η ίσπραξή τους. Δηλαδή η εταιρεία αυτή την οποία αναφέρεστε. Στεγαστικά ήταν αυτά. Καμία... Ορίστε. Στεγαστικά. Όχι, όχι, όχι. Ήταν επιστοτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια. Ναι, γι' αυτό ήταν και διαγραφέντα, γιατί αφού βγήκαν όλες οι δικαστικές ενέργειες, δεν μπορούσαν να εισπαθούν. Αν ήταν στεγαστικά, θα μπορούσαν ενδεχομένως κάποιοι να εισπαθούν. Τότε η τράπεζα τελείως. Θέλησε να δημιουργήσει ένα διάμεσο μηχανισμό. Έγινε αυτή η αγορά, ήταν η μία και μοναδική. Γιατί, αν θέλετε, σαν πείραμα, σαν πειραματικό στάδιο. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, θα σας το πω μετά από 12 χρόνια. Η εταιρεία αυτή προσπάθησε, γιατί αυτή ήταν η οδηγία και εντολή, τηλεφωνικά να ενημερώσει όσους θέλαν ενδεχομένως να κλείσουν τους λογαριασμούς τους με την Πειραιώς, με τεράστια έκπτωση και με μεγάλες ρυθμίσεις. Γιατί σε κάθε περίπτωση όφελος υπήρχε και για τις δύο πλευρές. Ερώτηση, κύριε Πάτση, τα χρήματα πώς ήταν δάνεια 63 εκατομμυρίων. Ναι. Πόσα τα πήρατε αυτά τα δάνεια? 4,3. Αυτά τα χρήματα. Διαγραμμένα δάνεια, έτσι. Δεν ήταν ζωντανά. Δεν ήταν αυτό που. Καμία σχέση με τα κόκκινα δάνεια των εταιριών. Ξέρετε, επειδή το θέμα των ημερών είναι να μην γίνονται και συγχύσεις. Είναι διαγραμμένα, λέτε. Διαγραμμένα. Ναι, αλλά αν φτάσει σε σημείο άλλο να μην πληρώσει, δεν πάτε σε αναγκαστική εκτέλεση. Πάτε. Μα διαγραμμένα τι σημαίνει? Ότι η τράπεζα έβγαλε εξώδικο, διαταγή πληρωμής. Επιχείρησε να κάνει κατάσχεση αν υπήρχε περιουσιακό στοιχείο, δεν μπόρεσε να εισπράξει τα χρήματα αυτά, συνεπώς τα θεώρησε ως πλέον ανίσπρακτα και πήγανε στα διαγραφέντα. Μάλιστα. Και τότε γιατί να το διαπραγματευτεί μαζί σας τότε, αυτός που αυτό το είναι. Αυτό ήταν μια. Γιατί του δινόταν μια δυνατότητα μέσω. Να μην μπει στον τυρεσί, ας πούμε. Ακριβώς, δηλαδή αν χρώσταγε 2.000 να πληρώσει 500 ευρώ, παράδειγμα σας λέω τώρα, έτσι, με δόσεις και ρυθμίσεις, να πάρει εξοπλιστική απόδειξη, την οποία εξοπλιστική απόδειξη την έπαιρνε από την τράπεζα για να μην μπει στην τηρεσία. Δηλαδή για να ωφεληθούν όλες οι πλευρές. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Τότε έκανε μία. Από αυτά τα 63 εκατομμύρια, κύριε Πάτση, δεν υπήρχε κανένα για πληστηριασμό? Δεν βγήκε κανένα? Όχι, βέβαια, κανένα. Μα σας λέω, ήταν, ξέρετε, οι διαγραφές, είστε έμπειροι άνθρωποι και γνώστες. Η τράπεζα τα είχε διαγράψει ως ανίσπρακτα. Άρα δεν υπήρχε τίποτα και καμία ενέργεια που να μπορούσε να γίνει δικαστική. Και τα πήρατε εσείς 4,3. Τα πήρατε 4,3. Με δάνειο. Με δάνειο, βεβαίως. Το συγκεκριμένο δάνειο. Μιλάμε για την εποχή το 2010, βέβαια, κύριε Πάτση, πρέπει να σας πω. Όπου για να πάρεις δάνειο δεν έπαιρνες, όχι, ούτε απ' έξω από την τράπεζα δεν περνούσες. Γιατί δεν απευθύνετε τα ερωτήματα στη διοίκηση της τράπεζας? Γιατί εσείς είστε βουλευτής. Τότε λειτουργήσα επιχειρηματικά και νομίζω ότι οι ερωτήσεις αυτές δεν πρέπει να απευθυνθούν σε μένα. Ωραία, η εταιρεία αυτή μέχρι πότε ήταν? Υπάρχει ακόμα? Η εταιρεία είναι ανενεργή εδώ και πολλά χρόνια. Ανενεργή, λέτε. Ανενεργή. Ναι. Πέθανε μάλιστα και δημιουργήθηκαν και κάποια νομικά θέματα και αυτό που ήταν εκπρόσωπο τη εταιρεία και ούτω καθεξής. Και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία και δεν δραστηριοποιείται και πέρα. Και δεν είχε και λόγο. Μισό λεπτό, Δημήτρη, με συγχωρείτε. Από αυτό το project που δώσατε, πήρατε ένα δάνειο 4,3 για να τα αγοράσετε αυτά. Κερδίσατε ή χάσατε? Από αυτό το project κερδίσατε ή χάσατε? Μα τι να κερδίσω? Πήρατε 4,3 εκατομμύρια δάνειο. Όχι, τα 4,3, κύριε, δοθήκανε πίσω στην τράπεζα. Πήρατε δάνειο από την τράπεζα για να αγοράσετε τα δάνεια και τα πληρώσετε 4,3. Αυτό το δάνειο. Στην τράπεζα. Στην τράπεζα. Αυτό το δάνειο έχει αποπληρωθεί, κύριε Πάτση? Σε μεγάλο μέρος του έχει αποπληρωθεί. Έχει αποπληρωθεί. Πόσα υπολείπονται? Είναι πολλά τα χρήματα. Κοιτάξτε, το δάνειο θα αποπληρωνότανε. Θα πληρώνονταν από τις εισπράξεις που θα έκανε αν έκανε ενδεχομένως η εταιρεία. Γιατί δεν ήταν με προσωπική. Αφού είναι ανενεργός η εταιρεία, πώς θα αποπληρωθεί το δάνειο? Δεν θα αποπληρωθεί το δάνειο προφανώς. Δεν θα αποπληρωθεί. Το υπόλοιπο του δάνειου δεν θα αποπληρωθεί. Δεν θα αποπληρωθεί. Ας. Εδώ ο κύριος Πολάκης έχει κάνει μια ανάρτηση πέραν των άλλων και λέει ότι επί της ουσίας υπάρχουν
κανονικά εισπράτεται κανονικά δόσεις από τους ανιολήπτες για να μην βγουν τα σπίτια σε πληστηριασμό. Και βάζει στο Facebook ένα καταθετήριο του Οκτωβρίου 22, στο οποίο φαίνεται ότι καταβάλλεται δόση για τον νόμο Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη είναι άλλο πράγμα, κύριε. Αυτό είναι άλλο. Μιλάτε για άλλο. Καταρχήν, να σας πω ένα πράγμα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Φαντάζομαι ότι ενδεχομένως να μην γνωρίζετε, δεν παρουσιάστηκα ξαφνικά σε αυτή τη χώρα. Έχω δικηγορική δραστηριότητα εδώ και 32 χρόνια. Βεβαίως και κάνω πάρα πολλές δικηγορικές εργασίες και έχω ασχοληθεί και με τον νόμο Κατσέλη. Αυτό είναι άσχετο με αυτό που μου λέτε. Δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Καμία σχέση. Καμία σχέση με τη συγκεκριμένη εταιρεία, λέτε. Αυτό αφορά άλλη υπόθεση. Αυτό, κοιτάξτε, έχω πάρα πολλές υποθέσεις στο γραφείο μου από διαφορετικές πηγές και συνεργάζομαι με πάρα πολλές εταιρείες, εντός και εκτός χώρας. Αυτές οι εταιρείες ασχολούνται με πληστηριασμούς, οι άλλες εταιρείες. Όχι βέβαια. Και να σας πω και κάτι. Αυτή η εταιρεία που αναφέρει ο κ. Πολάκης, ο Πλάτων που λέτε και τα. Ας πει ο κ. Πολάκης να φέρει μια διαταγή πληρωμής που λέει ο Πλάτων έβγαλε διαταγή πληρωμής στον τάδε. Ο Πλάτων έκανε κατάσχεση στο σπίτι του τάδε. Ξέρετε, γιατί πρέπει σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή να μιλάμε και με. Όχι μόνο μέσω του Facebook και με κάποια στοιχεία. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, αγαπητέ. Πρώτα να καταδικάζεσαι και μετά να δίνεις εξηγήσεις. Υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι έχουν βγει και έχουν πει ότι παίρνουν διαταγές πληρωμής από το γραφείο σας. Βεβαίως μπορεί να παίρνουν. Και αγωγές παίρνουν και διαταγές πληρωμής. Τα πάντα παίρνουν. Βεβαίως. Δεν δουλεύω για εταιρείες. Δεν είμαι δικηγόρος. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι παράνομο να σου πει. Παράνομο δεν είναι να δικηγορεί σε καμία περίπτωση και να κάνει. Ναι. Δεν ξέρω πόσο ηθικό είναι το κομμάτι αυτό και πώς το βλέπετε εσείς. Ως βουλευτή, σε συνδυασμό με το βουλευτικό αξίωμα εννοώ. Ακούστε κάτι. Αν κάποιος του πήρα το σπίτι, που και πάλι εγώ είμαι εντολοδόχος, δεν είμαι εντολέας, έτσι. Ας έρθει να το πει. Το να μου λέτε γιατί βγάζω μια διαταγή πληρωμής, γιατί κάνω μια αγωγή, γιατί παρίσταμε και να προσπαθήσουμε τώρα να δημιουργήσουμε μια συνωμοσία του σύμπαντος, καταλαβαίνετε ότι. Δεν το λέει κανείς αυτό. Αν όμως κάνει πληστηριασμού στο γραφείο σας, συμμετέχει στη διαδικασία πληστηριασμών. Είναι ένα θέμα, εννοείστε, βουλευτής. Δεν είναι παράνομο. Όχι, βέβαια. Υπάρχει θέμα. Εάν κάνει πληστηριασμό στο γραφείο, να μου το πούνε. Ποιο πληστηριασμό έκανε. Λέτε δεν έχετε κάνει κανένα πληστηριασμό. Γιατί ο κόσμος, κύριε Πάτση, όπως ξέρετε καλά, και εσείς εκλεγήκατε. Αυτό το οποίο τον ενοχλεί είναι ότι το πολιτικό πρόσωπο το οποίο είναι στη Βουλή και νομοθετεί, ταυτόχρονα κάνει πληστηριασμούς. Εκεί είναι το σπίτι του Κοσμάκη. Θα σας πω κάτι. Δεν λέω ότι είναι παράνομο. Ακούστε κάτι. Εγώ θα σας τα πάω στο δικό σας γήπεδο. Πληστηριασμούς δεν κάνω. Και θα σας πω όμως και κάτι. Ασκώ αυτή τη δραστηριότητα τη δικηγορική 32 χρόνια. Είμαι άγνωστος. Δηλαδή ανακαλύψαμε 25 Οκτωβρίου. Όχι. Ως δικηγόρος όχι. Άλλο θέλω να ρωτήσω όμως. Ωραία. Ναι. Όταν έχετε επίσης το δεύτερο κομμάτι αφορά τις τρεις εταιρείες με έδρα την Κύπρο μάλλον, οι οποίες. Ναι. Τις έχετε δηλώσει το 2020 το πόθεν έσχες, κάτι το οποίο είναι ασυμβίβαστο. Ακούστε κάτι. Αυτό δείχνει, και αυτό είναι πραγματικά βαρύτατη η αμέλειά μου, και αν είναι να καταδικαστώ για αμέλεια, να την πάρω. Εγώ λοιπόν, εγώ δεν είχα καμία σχέση, ακούστε κάτι, ούτε με την πολιτική ούτε με το δημόσιο. Εγώ είμαι ένας επαγγελματίας με 32 χρόνια και ό,τι κερδίζω λίγα πολλά, κακώς ή καλώς, τα κερδίζω στην ελεύθερη αγορά η οποία με δέχεται ή με αποβάλλει. Όταν λοιπόν έγινα βουλευτής, θεώρησα λοιπόν να δηλώσω όλα μου τα στοιχεία. Και αυτό και μάλιστα έγινε καταγγελία σε βάρος μου για μια εξωχώρια εταιρεία η οποία συμμετείχε το 2016 στην αγορά μετοχών της μιας τράπεζας και έγινε μια ολόκληρη ιστορία επί 8 που πέρασα από την Επιτροπή και ελέγχθηκα από παντού. Δυστυχώς, για μένα δυστυχώς, δεν μου επεσήμανε κάποιος και από τους συναδέλφους μου και από όλους τους ανθρώπους στις διοικητικές υπηρεσίες, Πάτση, έχεις ένα μεγάλο φάουλ. Θα πρέπει να το δηλώσεις άμεσα. Όταν λοιπόν περνάς από μια Επιτροπή. Μα είστε δικηγόρος, κύριε Πάτση. Μα δεν σημαίνει, δικηγόρος είμαι, κύριε, όχι ο Πάπας. Ναι, δεν ξέρατε ότι δεν είχε συμβεί μαζί. Λέτε δηλαδή δεν το ξέρατε, κύριε Πάτση. Προφανώς. Και αν είναι αυτό για το οποίο σήμερα καταγγέλλομαι, να το δεχτώ και να ζητήσω συγγνώμη. Όχι, καταγγέλλεστε για δύο πράγματα. Καταγγέλλεστε πρώτον ότι ήσασταν, ενώ είναι ποινικό αδίκημα, ότι ήσασταν σε εταιρείες με έδρα το εξωτερικό, συνεργαζόσασταν. Ή ήσασταν ιδιοκτήτης, δεν το ξέρουμε αυτό. Όχι, δεν συνεργάζομαι με εταιρείες εξωτερικού, μισό λεπτό. Ιδιοκτήτης. Οι εταιρείες που δηλώθηκαν στο. Να σας πω και κάτι. Ένας άνθρωπος που μου αναγνωρίζεται τόση ικανότητα. Έχω τέτοιο βιογραφικό. Μη μου επισυνάπτεται βλακεία. Δηλαδή δεν θα μπορούσα τις εταιρείες οι οποίες είναι ονομαστικές, δεν υποκρύπτονται άλλες τρίτες, τέταρτες
εξωφορείς εταιρείες. Ναι. Θα τις περάσω στα γυναίκα με τα παιδιά πάνω το πρωί. Άρα κάποιος έκανε λάθος στην Επιτροπή Ελέγχου προφανώς. Θα έπρεπε λοιπόν να με ενημερώσουν από τότε ότι ξέρεις κάτι, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Πρέπει ή να το λύσεις, ή να αποπευθείς, ή να παραιτηθείς. Όταν περνάς από μια Επιτροπή, επί 10 μήνες, είσαι σε όλες τις εφημερίδες, έχουν αναρτηθεί παντού και δεν σε λέει ένας άνθρωπος, απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο με τεράστια εμπειρία. Έτσι. Κάτσε, παιδί, μισό λεπτό. Κύριε Πάτση, μου δύο λεπτά. Επειδή λοιπόν τώρα να μην. Κανείς δεν μπορεί να σε κατηγορήσει για βλακεία, ούτε εμάς για βλακεία. Μπράβο. Λοιπόν, ικανός άνθρωπος είστε. Δεν το ήξερα. Δεν ξέρω τι ικανότητες, πώς αξιοποιείτε τις ικανότητες σας. Πάντως, για βλακεία δεν μπορεί να κατηγορηθείτε. Ναι, το δεκάμενο αυτό, όταν το μάθατε, όταν το γράψανε, δεν είπατε ρε παιδιά τι γίνεται εδώ. Μάλλον είμαι παρανόμος. Όχι, ε. Ποτέ όχι. Και όταν η Επιτροπή ίδια δεν μου είπε το παραμικρό επί 8 μήνες και πέρασε από την Επιτροπή και δεν βρέθηκε ο δέρμα επιτό και μπήκε αρχείο. Κοιτάξτε, αυτά είναι γεγονότα, δεν τα έβγαλα από το μυαλό. Άρα, μήπως πάσχει από βλακεία η Επιτροπή. Εντάξει. Αν πάμε εγώ, έτσι. Εγώ δεν θα κατηγορήσω κανέναν. Ερώτηση. Πάμε λοιπόν στις δουλειές. Στα λιτά. Στα λιτά. Οι εταιρείες αυτές είχαν πάρει κάτι δουλειές από τα λιτά, σωστά. Όχι, καμία εταιρεία. Ο ίδιος. Εγώ. Ο ίδιος. Εγώ. Εσείς πήρατε, να το πούμε λίγο. Λοιπόν, τα ΕΛΤΑ κάνουν μία σύμβαση με μία μεγάλη νομική εταιρεία στις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Που αναλαμβάνει νομικές υπηρεσίες κτλ. Η σύμβαση πότε γίνεται αυτή, το 19? Το 20. Το 20. Και αντιπρόσωπο συγκεκριμένης εταιρείας είστε εσείς στην Ελλάδα. Μάλιστα. Άρα, με ένα τριγωνικό τρόπο συμβάλλονται τα ΕΛΤΑ και μαζί σας, σωστά. Βεβαίως. Εσείς όμως είστε Έλληνας βουλευτής, κύριε Πάτση. Βεβαίως. Ούτε αυτό το ξέρατε. Όχι, δεν είναι θέμα αν είναι νόμιμο. Νόμιμο πιθανόν είναι. Όχι πιθανόν. Είναι νόμιμο. Ακούστε δύο πράγματα. Ναι, αλλά δεν υπάρχει το ηθικό στοιχείο. Είστε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Παίρνετε δουλειές και υψηλές αμοιβές από το δημόσιο. Θα τα φτάσουμε σε όλα. Καταρχήν, το θέμα το οποίο σήμερα εσείς αναδεικνύετε, μάλλον και αναδεικνύει από χθες, είχε γίνει ερώτηση στη Βουλή προ 10 μηνών από το ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε ποιο ήταν το αποτέλεσμα από το 10 μηνών? Δεν απάντησε κανείς, νομίζω. Μάλιστα. Άρα εγώ λοιπόν δεν θεωρώ ότι κάνω μια χαρά τη δουλειά μου. Όχι, εντάξει τώρα. Πώς όχι. Το να μην απαντήσει κάποιος μπορεί να έχει αμελήσει ο αρμόδιος. Μα θα σας πω κάτι. Ούτε τα ΕΛΤΑ είπαν ότι ξέρεις κάτι. Κύριε Πάτση, είστε πολύ έξυπνος και ικανός δικηγόρος και το ξέρω ότι είστε ικανός. Ναι, αλλά δεν θα με πηγαίνει το κύμα όπου θέλει. Ακούστε κάτι. Μισό λεπτάκι όμως. Μου λέτε τη μία φορά βαριά αμέλεια, δεν το ξέρα και τα λοιπά το 19, δεν μου είπε η Επιτροπή τίποτα. Μου λέτε τώρα ότι δεν σας είπαν τίποτα επί 10 μήνες, δεν απάντησε κανείς την ερώτηση. Αυτό τώρα δεν είναι λίγο χαμηλότερο του δικού σας επίπεδου, του νοητικού και του εννοώ του επαγγελματικού? Μισό λεπτό κύριε. Βγαίνει ένα κόμμα και κάνει μια ερώτηση στη Βουλή. Ναι. Και αυτό που κάνει ο βουλευτής δεν είναι σωστό. Σωστά. Ναι. Μπράβο. Και δεν υπάρχει καμία απάντηση επ' αυτού του θέμα. Ηθικά είναι σωστό. Θέματα, ηθικά είναι σωστό. Ηθικά είναι σωστό. Θα σας απαντήσω και για το ηθικό. Ωραία. Από πότε, καταρχήν να φτάσουμε στις ψηλές αμοιβές για να μην αφήσω τίποτα αναπάντητο. Ναι. Οι αμοιβές αυτές ήταν των ξένων. Η τριγωνική σχέση, και όπως διαβάσει όλη τη σύμβαση, λέει λεπτομερώς το πώς γίνονται οι διαδικασίες αυτές. Φαντάζεστε ότι δεν πήρα η DLA, η οποία είναι πολυεθνική. Δεν παίρνετε, λέει, 40.000 το μήνα εσείς. Εγώ. Ναι. Μακάρι να τα παίρνω. Αυτά είναι αμοιβές των ξένων. Διότι οι υποθέσεις δουλεύονται στις Βρυξέλλες. Εγώ χρησιμοποιούμε σαν local lawyer όπου και εφόσον κριθεί σε εσωτερική συμφωνία που έχω με τους ξένους. Εάν οι ξένοι κρίνουν από τα 40.000 που πήρανε ότι εγώ συμμετείχα σε ποσοστό 5%, θα πάρω και εγώ 2.000. Εσείς επιλεγήκατε πότε από τη συγκεκριμένη πολυεθνική ως local lawyer? Εδώ και 7-8 χρόνια. 7-8. Και δουλεύω κάνει και πάρα πολλέ δουλειέ μαζί του. Άρα, λοιπόν, όταν πήγαν τα ΕΛΤΑ στη συγκεκριμένη εταιρεία, σας βρήκαν εσάς ως αντιπρόσωπο? Βέβαια. Εσείς όμως ως βουλευτής πλέον δεν θα έπρεπε να πείτε, παιδιά, είναι λεφτά του ελληνικού δημοσίου, εγώ είμαι βουλευτής, δεν μπορώ να αναμειγνύω με τέτοιες αμοιβές? Μα καταρχήν οι αμοιβές αυτές και η σύμβαση, επειδή την έχετε διαβάσει, την έχετε δει, είναι τριγωνική. Φέρνει φαρδιάς την υπογραφή και τη σφραγίδα της DLA. Είναι Πάτσης ΕΛΤΑ. Είναι Πάτσης, DLA Piper, ΕΛΤΑ. Με συγκεκριμένες δουλειές στον καθένα και αρμοδιότητες. Το ίδιο κάνει. Κύριε Πάτση, εγώ δεν σας καταλογίζω, δεν ξέρω δηλαδή κιόλας, αλλά δεν σας το καταλογίζω κιόλας, ότι κάνατε κάτι παράνομο στην αμοιβή. Δικηγόρος είστε. Είστε βουλευτής όμως. Να σας πω κάτι. Ακούστε κάτι. Αν λοιπόν υπήρχαν. Ακούστε κάτι. Είμαι βουλευτής, γιατί πρέπει να ξαναδείξουμε κάποια πράγματα και να μην έχουμε το ανάθεμα. Υπάρχει ασυμβίβαστο? Όχι, αλλά παίρνετε χρήματα του δημοσίου όμως. Δεν σας απάντησα.
Ασυνδίδαστο δεν υπάρχει να δουλεύετε, κύριε Πάτση μου. Δεν υπάρχει. Ο δικηγόρος μπορεί να δικηγορεί. Ναι. Ο γιατρός να χειρουργεί. Ο βουλευτής. Αν μας κάνει κάποια εισαγωγή, δεν επιτρέπεται ο δικηγόρος να χειρουργεί. Ένας καλός δικηγόρος, ο οποίος εκπροσωπεί μια τεράστια πολυεθνική, δεν θα μπορέσει να επαρέχει τις υπηρεσίες του, ακόμα και αν αυτό το δημόσιο σε ένα θέμα που είναι η ενίσχυση των κρατικών κεφαλαίων και η οποία πάει πάρα πολύ καλά, οτιδήποτε άλλο θέμα. Ακούστε. Κατά τη γνώμη μου, όχι εμένα. Ναι, αυτή το γνώμη έχει να κάνει με την ηθική διάσταση του πράγματος. Ακούστε κάτι. Άλλο το νόμιμο και άλλο η γνώμη μου. Εγώ είμαστε 10 άτομα. Μα δεν είπε κανείς ότι δεν είναι νόμιμο. Ηθικό το νόμιμο. Άμα είναι νόμιμο, γιατί συζητάμε. Δηλαδή, ακούστε κάτι. Είναι ηθικό. Η πολιτική δεν πρέπει να δίνει το παράδειγμα στο δημόσιο βίο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια ηθική διάσταση πολιτικής. Θα σας πω πώς πρέπει να το δίνουμε. Με την καθημερινή συμπεριφορά μας, με το να μην προκαλούμε, με το να μην είμαστε αλαζόνες. Και με ένα άλλο σωρό θέματα. Όχι με το να μην δουλεύουμε. Εκτός αν θα πρέπει. Να δουλεύετε. Να δουλεύετε, να μην έχετε σχέση με το δημόσιο αν είστε βουλευτές. Σας απάντησα. Σας απάντησα. Ακούστε κάτι. Ερώτηση ακόμα. Ακούστε κάτι. Το θέμα της ηθικής και της συμπεριφοράς μπορεί να ερμηνευτεί με πάρα πολλούς τρόπους. Ας μείνουμε σε κάτι που είναι. Έχει μία κοινή συζητημένη που είναι το νόμιμο. Ερώτηση. Πάμε μόνο στο νόμιμο. Πάμε μόνο στο νόμιμο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Λέτε, έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ μία ερώτηση, δεν απάντησε ο υπουργός. Σωστό. Εγώ λοιπόν τι να κάνω. Ή απάντησε, φαντάζομαι απάντησε. Μπράβο. Εσείς, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μία ερώτηση για τον Πάτση, εσύ δεν πήρες τον υπουργό, του πήρες ρε Πιερακάκη, ρε υπουργέ, δεν ξέρω ποιος είσαι. Εδώ με βγάζει, θα απαντήσουν, στα ΕΛΤΑ. Επειδή έχω μια πολιτική ευπρέπεια και από τους κανόνες, ό,τι συζητιέται μεταξύ των τεσσάρων τυχών παραμένει εκεί. Δεν το κατάλαβα. Άρα πήρε. Δεν μπορώ να σας πω, ακούστε, δεν είμαι σαν προσωπείος βγήκε να κατηγορεί. Ίσα-ίσα να σας πω και κάτι, ότι θεωρώ και πάρα πολύ σωστή την απόφαση του Πρωθυπουργού να με. Γι' αυτό θα ρωτήσω, αν ισχύουν όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι σωστή η απόφαση του. Θα σας πω γιατί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ταλέντο και το παραδέχομαι. Δημιουργεί ένα τυφώνα λασπολογίας που δεν ενδιαφέρει κανέναν και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νοσηρό και τοξικό κλίμα στην πολιτική και να συμπαρασύρει τους πάντες. Έτσι. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες εντός και εκτός των τυχών, το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε να ασχοληθεί είναι με όλα αυτά. Άρα λοιπόν, ο Πάτσης ανεξαρτητοποιείται, διαγράφεται, σωστά να τα λέμε το όνομά τους. Από εκεί και πέρα είμαι πολιτική περσόνα, είμαι στη Βουλή, θα υπερασπιστώ πολιτικά και νομικά τον εαυτό μου απέναντι σε όλα τα ψεύδη, χωρίς τίποτα από ό,τι μου καταλογίζεται να συμπαρασύρει ούτε στο ένα χιλιοστό την τεράστια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Υπουργό. Ερώτηση. Πήρατε 24.000 ευρώ από την ΥΠΕ, τρίτη ΥΠΕ, της περιφέρειάς σας κιόλας, ως νομικό γραφείο για νομικές υπηρεσίες. Σε σύνολο πόσο ετών. Δεν το ξέρω. Ας τα δούμε. Κοιτάξτε, ακούστε κάτι. Ως βουλευτής με νοιάζει εμένα. Το πόσα παίρνατε πριν, μαγκιά σας και καμάρι σας. Δεν με νοιάζει. Θα σας απαντήσω κάτι. Όταν λοιπόν είναι μια υπόθεση η οποία αφορά στην Αθήνα και μου ζητηθεί μια υπηρεσία μου, επειδή είμαι εξειδικευμένος σε θέματα που ενδεχομένως άλλοι δικηγόροι να μην είναι, συγγνώμη, αλλά θα το κάνω. Και δεν πάμε καθόλου. Μα είστε βουλευτής, ξαναλέω, και είστε βουλευτής περιφέρειας τη συγκεκριμένη. Θα πάρετε χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Όταν ακούστε, τελειώσει το βουλευτή λύκη. Μην προσπαθείτε να παρουσιάσετε σαν αντίληγκια. Αν υπάρχουν απαγορευτικά, βγαίνουν κανόνες. Εγώ έτσι ξέρω. Υπηρετώ τη δικαιοσύνη 32 χρόνια. Λέει επιτρέπεται, απαγορεύεται. Ερμηνείες κατά το δοκούν δεν επιτρέπονται. Εντάξει, αλλά τώρα. Όχι, ο καθένας έχει ένα κώδικα συμπεριφοράς, κύριε Πατρίκη. Δεν καταλάβατε. Βεβαίως. Δεν σας είπα ότι κάνατε κάτι παράνομο. Δικηγορείτε, το ξέρω. Έτσι. Ακούστε κάτι. Εγώ ξέρετε τι με ενδιαφέρει απέναντι σε μένα και στην οικογένειά μου και στους ανθρώπους μου. Ότι είμαι νομιμότατος. Τώρα, το πώς ερμηνεύει ο καθένας αυτό, εμένα προσωπικά δέχομαι την κριτική. Την ακούω, προφανώς. Δεν ακούω. Αλλά και εγώ έχω το δικό μου αξιακό κώδικα το πώς κινούμε. Δεν προσέβαλα κανέναν, δεν έκλεψα κανέναν. Τη δουλειά μου προσέφερα, πληρώθηκα, είναι νόμιμο και μάλιστα όχι με αμοιβές που παίρνει η δικηγορική μου εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, δεν σας αφορά. Έτσι. Την έδρα, γιατί την παραδώσατε, κύριε Πάτση, εφόσον εκλεγήκατε. Θα σας απαντήσω. Ναι. Θα σας απαντήσω, βεβαίως. Η έδρα, γιατί πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα πλέον στην πολιτική ζωή του τόπου, για να μην υπάρχει αυτή η απαξίωση των πολιτών απέναντι στους πολιτικούς. Την παραδίδει κατά την προσωπική μου άποψη και θα πω και εγώ την άποψή μου τώρα και την εκτίμησή μου. Σε δύο περιπτώσεις. Εάν βαρύνεσαι με κακουργηματικού πράξης χαρακτήρα, ατιμωτικές, έκανες ένα φόνο, ένα βιασμό, μια επεξαίρεση, μια απάτη, ή αν διαχώρισες πολιτικά τη θέση σου, οπότε πλέον δεν εκφράζεις την πολιτική παράταξη την οποία υπηρετείς και είσαι σαν αντιστοιχεία με τους ψηφοφόρους του κόμματός σου. Εγώ, αγαπητέ και αγαπητοί κύριοι,
Δεν είμαι σε αντιστοιχεία με τη Νέα Δημοκρατία και τη Βελική Πολιτική. Στήριζα, στηρίζω και θα στηρίζω την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήμουν, είμαι και Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά, τύπης βεβαίως αυτή τη διαγραφή. Άρα λοιπόν, δεν προδίδω ούτε το κόμμα μου, ούτε τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος με εξέλεξε. Επειδή λοιπόν όλα βασίζονται σε μια ανασφαλή. Έχετε κάνει ζημιά μεγάλη όμως, κύριε Πάτση μου. Ακούστε κάτι. Ζημιά, γιατί έκανα, γιατί πρώτα καταδικάστηκα και μετά δίνω εξηγήσεις. Ξέρετε κάτι, εγώ υπηρετώ το δίκαιο. Πρώτα απολογήσει, πρώτα δίνει εξηγήσει, περνά διαδικασίε και μετά μπορεί να καταδικαστεί. Γι' αυτό σα δώσαμε τη δυνατότητα να απαντήσετε, γιατί και, σε ηθικό επίπεδο είναι βαριά αυτά που ακούγονται. Σε νομικό η αποτίμηση θα φανεί. Αλλά η αλήθεια είναι, κύριε Πάτση, ότι έτσι όπω παρουσιάστηκαν τα πράγματα, έχει ένα αποτύπωμα. Σα καταλαβαίνω. Μα κοιτάξτε, σα καταλαβαίνω να σα πω κάτι. Εδώ δέχομαι μηνύματα, μάλιστα είδα σήμερα το πρωί. Αν υπήρχε 17 Νοέμβρη, να ήταν ο στόχο τη. Προφανώς υπάρχει μια ανθρωποφαγία. Όχι, όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Έτσι, αυτό είναι άλλο έχω δεχτεί άπειρα, άπειρα απειλητικά και εμπριστικά μηνύματα εγώ στην εγώ και τα παιδιά μου. Σε κανέναν απειλές και τέτοια, όχι. Και μάλιστα, να σας πω εχθές ότι ήταν μια πάρα πολύ χαρούμενη μέρα για μένα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής, διότι ως πατέρας είδα το γιο μου στην τελετή, στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου, να παίρνει με άριστα το διδακτορικό του. Και ξέρετε για μένα, αγαπητέ, είναι δύο πράγματα. Μπράβο σε εσάς ως πατέρα. Από εκεί και πέρα. Δύο πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, σας περιμένουν δύσκολες μέρες. Οικογένεια και δουλειά. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Όλα τα λένε τυπικά. Τίμησα τον λόγο μου απέναντι στους πολίτες. Δεν διαχώριζα τη θέση μου. Δεν σήκωσα δικό μου μπαράκι. Ψηφίζω και θα ψηφίζω όλα τα νομοσχέδια της κυβέρνησης και θα τα υποστηρίζω. Και θα παράξω και έργο για τον νομό μου μέχρι το τέλος της θητείας. Μην τα λέτε αυτά. Όσο τα λέτε, ζημιά κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πάτση. Μπορεί να κάνω και καλό, γιατί ξέρετε θα φανεί σε λίγο καιρό. Ευχαριστούμε πάρα καλημέρα. Πολύ, κύριε Πάτση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, να είστε καλά.